Υπάρχει μια σχετική αναστάτωση που περιέγραψες, καθώς ο φωτογραφικός φακός βλέπουμε ότι είχε αποθανατήσει τον επικεφαλής της ελληνικής αστυνομίας, τον κύριο Αριστίδη Ανδρικόπουλο, στην προεκλογική συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ στην πλατεία Συντάγματος. Βλέπουμε καθαρά και στην φωτογραφία που προηγήθηκε ότι είναι δίπλα στον Παναγιώτη Σκουρλέτη, στον κύριο Αλέκο Φλαμπουράρη και άλλα κυβερνητικά στελέχη εκεί τριγύρω. Το συγκεκριμένο φωτογραφικό στιγμιότυπο προκάλεσε μια σχετική αναστάτωση στην ελληνική αστυνομία, καθώς πηγές της έκαναν λόγο και επεσήμαναν ότι είναι η πρώτη φορά που ο αρχηγός σώματος φαίνεται να εκφράζεται ανοιχτά υπέρ συγκεκριμένου κόμματος. Να πούμε όμως ότι αυτή η αναστάτωση προκλήθηκε και για το γεγονός ότι η παρουσία του κυρίου Ανδρικόπουλου στην συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ συνιστά πειθαρχικό αδίκημα για την ελληνική αστυνομία. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 120 του 2008, στο άρθρο 11, ορίζεται ότι οποιασδήποτε μορφής δημόσιας εκδηλώσεις υπέρ ή κατά πολιτικών κομμάτων ή πολιτικών προσώπων επισύ την ποινή της αργίας με απόλυση. Υπήρχε σήμερα απάντηση της ελληνικής αστυνομίας στις αντιδράσεις αυτές. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η παρουσία του κυρίου αρχηγού και του Γενικού Επιθεωρητού Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος στην παραπάνω συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο υποπτικών τους καθηκόντων και επιτόπιο ελέγχου των αστυνομικών μέτρων για την ομαλή διεξαγωγή της συγκέντρωσης. Να πούμε επίσης ότι στη συγκεκριμένη ανακοίνωση σημειώνεται επίσης ότι την ίδια μέρα ανάλογη παρουσία της ηγεσίας υπήρξε και στη Θεσσαλονίκη στη συγκέντρωση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης όπου τα μέτρα επόπτευσε και ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. Επίσης η ελληνική αστυνομία σημειώνει καταλήγοντας ότι με βάση τα παραπάνω η φυσική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο θεσμικών αρμοδιοτήτων, ενώ κλείνοντας έκανε λόγο για ότι οποιασδήποτε διαφορετικές ερμηνείες ή προσεγγίσεις εξυπηρετούν άλλες σκοπιμότητες. Μάλιστα. Ιβόνη Κλάπα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.